στη στάση και πάλι. Είμαστε λεφτά για την υγεία. Μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία. Κέντρο Υγείας Ελευσίνας που καλύπτει μια περιοχή με δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και κατοίκους, όπου τα βιομηχανικά ατυχήματα, τα εργατικά ατυχήματα είναι σχεδόν καθημερινά και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν. Υπάρχουν 7 κενές θέσεις παθολόγων και γενικών γιατρών. Δεν υπάρχει κανένας παιδίατρος, αν και υπάρχουν 6 κενές οργανικές θέσεις. Δεν υπάρχει κανένας γιατρός εργασίας. Λείπουν γιατροί βασικών ειδικοτήτων, όπως καρδιολόγοι, ορθοπαιδικοί, πνευμονολόγοι και άλλες ειδικότητες. Λείπουν 14 νοσηλευτές και αν και το κέντρο υγείας έχει γίνει εμβολιαστικό κέντρο, παραμένουν κενές 5 θέσεις επισκεπτριών. Κρίσιμες ανάγκες στη λειτουργία του κέντρου υγείας καλύπτουν οι 14 συμβασιούχοι συνάδελφοι που οι συμβάσεις τους λήγουν τις επόμενους μήνες. Αν τυχόν απολυθούν αυτοί, θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης και θα διαταραχθεί σοβαρά η λειτουργία του κέντρου υγείας, ιδιαίτερα στη σημερινή κρίσιμη περίοδο. Απαιτούμε να μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι, να ενισχυθεί το κέντρο υγείας με μόνιμο προσωπικό και γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων. Είναι ντροπή στον 21ο αιώνα με κάθε βροχή να μην μπορούν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι να προσεγγίσουν το κέντρο υγείας Ελευσίνας. Απαιτούμε να ξεκινήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα για να σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο με τα πλημμυρισμένους δρόμους στην περιοχή του κέντρου υγείας Ελευσίνας. Τέρμα πια η κοροϊδία. Δώστε λεφτά για δωρεάν υγεία. Τέρμα πια η κοροϊδία. Δώστε λεφτά για δωρεάν υγεία. Και εμείς σαν κλαδικό σωματείο ενέργειας, έχοντας συμμετάσχει σε ένα συντονισμό με άλλα σωματεία τα οποία κινητοποιούνται στη Δυτική Αττική, έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας και μέχρι σήμερα κάνει διάφορες παρεμβάσεις είτε σε κρατικούς φορείς, είτε στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου, είτε στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας το αυτονόητο να πάρθουν μέτρα τώρα από κυβέρνηση και εργοδοσία στους χώρους δουλειάς, να ενταθούν οι έλεγχοι, έτσι ώστε να προλαμβάνεται η μετάδοση του ιού μέσα στους χώρους εργασίας, όπου υπάρχει μια κατάσταση η οποία βέβαια μπορεί να είναι διαφορετική από χώρο σε χώρο, αλλά κοινός παρανομαστής είναι ότι προτάσσεται η κερδοφορία των επιχειρήσεων, το να μην σταματήσει η παραγωγή και εκεί πέρα έχουμε το φαινόμενο να εμφανίζονται ελλειπή μέτρα προστασίας, να μην γίνονται μαζικά τεστ ή ακόμα και εκεί που γίνονται τεστ στους εργαζόμενους να καταπατούνται τα πρωτόκολλα που αφορούν την πανδημία όσον αφορά τις επαφές, όσον αφορά την καραντίνα κτλ. Εμείς αυτόν τον συντονισμό θεωρούμε ότι έχει αποδώσει, έχει πιέσει και έχει οδηγήσει ακόμα και επιχειρήσεις στο να πάρουν περισσότερα μέτρα, στο να προβούν σε μαζικούς ελέγχους. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτός ο συντονισμός, έτσι ώστε να μην περάσει αυτό που θέλει η εργοδοσία και η κυβέρνηση στα μυαλά των εργαζομένων που είναι δηλητήριο, ότι το όλο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας αφορά τον καθένα ατομικά. Αυτή η περιβόητη ατομική ευθύνη που μας πιπηλίζουν τα αυτιά για να βγάζουν Ελλάδα τη δικιά τους πολιτική, την εργοδοτική πολιτική, η οποία ως συνήθως φορτώνει όλα τα βάρη στους εργαζόμενους. Εμείς προχωράμε με αυτόν τον συντονισμό, προχωράμε σε κινητοποιήσεις. Αυτό το Σάββατο έχουμε νέα σύσκεψη εδώ στην Ελευσίνα τα σωματεία, έτσι ώστε να συζητήσουμε την πείρα που έχουμε βγάλει μέχρι σήμερα και να σχεδιάσουμε από κοινού την πορεία το επόμενο διάστημα. Γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια ακαμπή όσον αφορά και την πανδημία και τους χώρους δουλειάς. Η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το εμβόλιο είναι πανάκια και κάντε υπομονή θα λυθούν όλα τα ζητήματα έχει διαψευθεί από την ίδια τη ζωή. Οι άνθρωποι αυτή της κυβέρνησης οι οποίοι τσεκουρώσανε τον προϋπολογισμό, τα κονδύλια για την υγεία, λέγοντας ότι εντάξει θα έρθει το εμβόλιο και δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο για να αναπτύξουν το δημόσιο σύστημα υγείας όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι υπόλογοι για την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα και χρειάζεται
να μην μείνουμε αδρανείς ως σωματεία, να προχωράμε σε καταγγελίες στους χώρους δουλειάς, να ασκούμε πίεση έτσι ώστε να παίρνονται μέτρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά βγάζουν τα σωστά συμπεράσματα και είναι στο σωστό δρόμο, δεν τα έχουν διπλώσει, δεν έχουν κάτσει στο σπίτι τους όπως τους προτάσει η κυβέρνηση και να παρακολουθούν ως θεατές παθητικοί τις εξελίξεις, αλλά ενεργοί με τα σωματεία τους δρούνε και παίρνουν μέτρα. Συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια. Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.